Φαίνεται ότι έχει επιτυχία. Πρώτη φορά βλέπουμε και στα καταστήματα εστίασης και καφέ στην Τολιμαίδα. Είναι 100%, είναι καθολικό το κλείσιμο. Δεν υπάρχει δηλαδή απεργοσπάστης αυτή τη στιγμή, ούτε ένα κατάστημα είναι ανοιχτό. Και από ό,τι φαίνεται και πανελλαδικά το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι ανάλογο με το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα έγινε μεγάλο αυτή τη στιγμή. Γιατί τις δύο εβδομάδες αυτές από τον υπάρχον πεσμένο τζίρο, αντιλαμβάνεστε όταν χάνουμε άλλο ένα 60% και 70% τις καθημερινές μέρες. Ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή είναι μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Εμείς βάλαμε σε όλη την πανδημία πλάτη στην κυβέρνηση αυτά τα μέτρα που έπαιρνε η κυβέρνηση. Άρα και η κυβέρνηση όμως πρέπει να σταθεί δίπλα στην εστίαση αυτή τη στιγμή. Εφόσον επιμένει να μην μπαίνουν ανεμβολίαστοι άνθρωποι δηλαδή που έχουν κάνει rapid test και είναι διαγνωσμένο ότι είναι αρνητικοί, για ποιο λόγο εμένει η κυβέρνηση στο να μην μπαίνουν στους εσωτερικούς χώρους? Γιατί εδώ το δικό μας κλίμα είναι ψυχρό. Δεν είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Ρόδος που βγάζουν ένα μήνα τη βερμούδα και φοράνε ένα μήνα το χρώτο παντελόνι. Τα αιτήματα είναι φυσικά ότι με αυτήν την κατάσταση, με αυτούς τους κανόνες που αλλάζουν συνεχώς από εβδομάδα σε εβδομάδα, οι επιχειρήσεις μας δεν είναι βιώσιμες. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε ούτε το προσωπικό που έχουμε, ούτε καν να πληρώσουμε τα ρεύματα και τα έξοδα που έχουν οι επιχειρήσεις μας. Είναι μη βιώσιμες. Επί το πλείστον, φαντάζομαι. Μας έχει φέρει μεγάλη αναταραχή, ειδικά το αυτό το καινούριο μέτρο του αποκλεισμού των πολιτών και από τους εξωτερικούς χώρους. Το θεωρούμε άδικο και πρέπει να επεξεργαστεί. Φαίνεται ότι έχουμε επιτυχία στο κλείσιμο. Στο κλείσιμο, ναι. Στο μπάζεμα δεν έχουμε επιτυχία όμως. Λίγος κόσμος έρχεται. Τι ζητάμε, ποιο είναι τα αιτήματά μας? Τα αιτήματά μας είναι η στήριξη οικονομική στους μαγαζάτορες, γιατί κοντεύουμε 2 χρόνια, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς συνέχεια τους αστυνομικούς και να ζητάμε ταυτότητες και εμβολιασμό από τους πελάτες. Γίνεται διαχωρισμός που δεν πρέπει να τον κάνουμε εμείς. Thank you.